Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για τη Σχολή Νοσηλευτικής Δημοτήχου. Τι ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας απαντώντας στο βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου. Να παραμείνει η νοσηλευτική στο Δημότιχο και να ιδρυθούν και νέες σχολές ζητούν οι κάτοικοι της πόλης. Συνεχίζεται το μουσικό τριήμερο στο Ανοιχτό Θέατρο Ορεστιάδας. Με τη Ρένα Μόρφη ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα των συναυλιών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα 26 Ιουλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ότι το Τμήμα Ψυχολογίας που προορίζεται για την Κομωτινή θα ιδρυθεί στο Δημότιχο για να εκτονωθούν οι αντιδράσεις για τη μεταφορά της νοσηλευτικής από το Δημότιχο στην Αλεξανδρούπολη, κατήγγειλε στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου. Ο κύριος Χαρίτου, σε επίκαιρη ερώτηση, την οποία απάντησε ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, κατέθεσε ερωτήματα σχετικά με το σε ποια φάση βρίσκεται η ίδρυση των 8 νέων τμήματων του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Πολιτικές σκοπιμότητες βλέπει ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου σχετικά με την πρόταση για ίδρυση σχολής ψυχολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σύμφωνα με τον κύριο Χαρίτου, η σχολή προτείνεται να ιδρυθεί στο Δημότιχο και όχι στην Κομωτινή, όπως ήταν η αρχική πρόταση. Η σύγκλιτος του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης από τα τέλη του 2018, ομόφωνα, με απολύτως ακαδημαϊκά κριτήρια, αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία των 8 νέων τμήματων στο Δημοκρίτιο, δύο εκ των οποίων στην πόλη της Κομωτινής, το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Εργοθεραπείας. Σας καταθέτω την πρόταση για να την έχετε στα πρακτικά. Πρόταση, κύριε Υφυπουργέ, που έγινε δεκτή στο μεγαλύτερο μέρος της από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Πρόταση που ορίμασε νομοθετικά, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η ψήφισή της, γιατί μεσολάβησαν οι εκλογές. Αυτή την ομόφωνη και όριμη νομοθετικά πρόταση εδώ και ένα χρόνο την κρατάτε στο συρτάρι σας και δεν μας έχετε εξηγήσει γιατί αρνείστε την υλοποίησή της. Ενώ ακόμα δεν έχετε εκδώσει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τις διαδικασίες αξιολόγησης των νέων τμήματων από την Εθνική Αρχή. Και όπως πληροφορήθηκα, κύριε Υφυπουργέ, σε σύσκεψη που είχατε πρόσφατα στο Υπουργείο για την τύχη της νοσηλευτικής σχολής του Δημοτίχου, φαίνεται ότι πρημοδοτείτε τη λύση ώστε το υποίδρυση τμήμα ψυχολογίας, αντί να λειτουργήσει στην Κομωτινή όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο, το προορίζετε για το Δημότιχο, προκειμένου να εκτονώσετε τις εκεί κοινωνικές αντιδράσεις, γιατί μεταφέρετε την νοσηλευτική στην Αλεξανδρούπολη. Τι είναι, κύριε Υφυπουργέ, τα πανεπιστημιακά τμήματα? Πιόνια σε παιχνίδι σκακιού για να μετακινείτε από εδώ και από εκεί προκειμένου να κρατάτε ισορροπίες και να εκτονώνετε εντάσεις? Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στηρίζουμε έμπραχτα την ακριτική περιοχή της Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ο Πρωθυπουργός, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του τον Ιανουάριο στη Θράκη, αναφέρθηκε ο ίδιος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και το Υπουργείο Παιδείας, σας πληροφορώ ότι μαζί με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία ενέκριναν την υπαγωγή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω από την Υπουργική Επιτροπή με έργος ΔΙΤ, το οποίο υλοποιεί φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες υποδομές του Πανεπιστημίου. Ένα έργο, το οποίο είναι σταθμός για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών εστιών, χώρων διαμονής και σύντησης, πανεπιστημιακών κατοικιών, βιβλιοθηκών, ερευνητικού κέντρου, καθώς και άλλων κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου σε διάφορες πόλεις, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη. Ένα έργο με προϋπολογισμό πληρωμών διαθεσιμότητας σε παρούσα αξία 107 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ. Λέτε επίσης ότι η αναγκαιότητα ίδρυσης νέων τμήματων που πρότεινε η σύγκλητος αξιολογήθηκε και κρίθηκε θετικά από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θυμίζω, η πρόταση είχε υποβληθεί το 2018. Τι έκανε ο κύριος Γαβρόγλου στο διάστημα από το 2018 έως τις εκλογές? Έφερε στη Βουλή και ψήφισε τους νόμους 4589 και 4610. Με τους νόμους αυτούς έδωσε νέα τμήματα σε 8 πανεπιστήμια. Το Γεωπονικό, το ΕΚΠΑ, το Θεσσαλίας, το Διεθνές, το Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΡΜΕΠΑ, το Πατρών, το Πελοποννήσου. Κατάργησε 8 ΤΕΙ. Ίδρυσε δεκάδες νέα τμήματα. 125 νέα τμήματα ξεκίνησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Και μου λέτε λοιπόν ότι δεν πρόλαβε. Κανένα από αυτά τα νέα τμήματα δεν αφορούσε το Δημοκρίτη του Πανεπιστήμιο Θράκης και έρχεστε εδώ να μου πείτε ότι δεν πρόλαβε. Και όχι μόνο αυτό. Το Δημοκρίτιο στην πρότασή του είχε ένα τμήμα νοσηλευτικής. Υπήρχε τμήμα νοσηλευτικής, το γνωρίζουμε, στο Δημότυχο του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντί λοιπόν ο κ. Γαβρόγλου αυτό το τμήμα να το πάει στο φυσικό του περιβάλλον, στο Δημοκρίτιο, το μετέφερε στο Διεθνές ως παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη με τα γνωστά προβλήματα. Εσείς τι κάνατε ένα χρόνο τώρα? Δεν μου απαντήσατε. Παγώσατε τα πάντα. Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης προανήγγειλε την ένταξη της νοσηλευτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιλώντας στην ουσία για αποφάσεις του ίδιου του Πανεπιστημίου σχετικά με το μέλλον της πόλης όπου θα λειτουργήσει η σχολή. Πότε θα προχωρήσουν, αν θα προχωρήσουν, αν είναι στις προθέσεις σας η ίδρυση αυτών των 8 τμήματων, πείτε την ίσα. Δεν κατάλαβα. Τι είπα, δεν είπατε τίποτα σε αυτά που σας ρώτησα. Και αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθώ να καταλάβω ότι εμέσως, μη απαντώντας, επιβεβαιώσατε από ό,τι φαίνεται ότι είναι στους σχεδιασμούς, ότι πρημοδοτείτε τη μεταφορά του τμήματος υποίδρυση ψυχολογίας από την Κομωτινή στο Δημότυχο. Η θέση αυτού του τμήματος ψυχολογίας είναι στη φυσική του κήτη, στην Κομωτινή, στην έδρα, στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τι τύχη μπορεί να έχει 200 χιλιόμετρα μακριά, δίπλα στις σχολές γεωπονίας και δασολογίας στην Οριστιάδα. Πήρατε λοιπόν το τμήμα νοσηλευτικής του Δημοτήχου και το εντάξατε ως παράρτημα στο Διεθνές, χωρίς κανένα καθηγητή, χωρίς κανένα μέλος ΔΕΠ. Όπως κανένα μέλος ΔΕΠ δεν είχαν 25 άλλα τμήματα από τις δεκάδες που ιδρύσατε το τελευταίο 1,5 χρόνο πριν φύγετε από την κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας στην νοσηλευτική Δημοτήχου και γι' αυτό το λόγο έγινε μια σύσκεψη την προηγούμενη Δευτέρα στο Υπουργείο. Έγινε μια σύσκεψη με τους βουλευτές του νομού, με τη διοίκηση του Δημοκρητίου και με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον Μητροπολίτη. Συζητήσαμε αυτά τα θέματα της νοσηλευτικής, τα προβλήματα της λειτουργίας της. Συζητήσαμε τη μεταφορά της νοσηλευτικής στο φυσικό της περιβάλλον, που είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο μας παρουσίασε τις σκέψεις τους, γιατί ναι, πιστεύουμε στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Αυτές τις σκέψεις θα τις επικαιροποιήσει με απόφαση συγκλήτου και όταν έχει την απόφαση συγκλήτου αυτή θα ακολουθήσει τη διαδικασία, γιατί εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς. Δεν ιδρύουμε και καταργούμε τμήματα με νόμους. Ιδρύουμε τμήματα με τη σωστή διαδικασία, η οποία είναι αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης στα πλαίσια του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας. Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθούν τα νέα τμήματα, προχωράμε, εφόσον έχουν κριθεί θετικά, στην ίδρυσή τους. Την ίδρυση και άλλων πανεπιστημιακών σχολών στο Δημότυχο ζητούν οι κάτοικοι του Δημοτήχου. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι όχι μόνο η νοσηλευτική πρέπει να παραμείνει στην πόλη, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω με τη λειτουργία και άλλων σχολών. Θα παραμείνει, γιατί είναι ανάσα πνοής του για την πόλη. Μόνο θετικά από τη λειτουργία της σχολής νοσηλευτικής στο Δημότυχο βλέπουν οι κάτοικοι του Δημοτήχου. Τους τελευταίους μήνες πολλά ακούγονται για μεταφορά της σχολής στην Αλεξανδρούπολη, αλλά οι κάτοικοι του Δημοτήχου τονίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία μεταφορά σχολής από την πόλη. Έχει, λέω, ο κόσμος έχει πολύ. Κανονικά δεν πρέπει να φύγει τίποτα από εδώ και άδεια να είναι αυτά, να λειτουργούν και άδεια. Γιατί αν φύγει και αυτό, φύγει και το ένα, φύγει και το άλλο, με τα προβλήματα που έχουμε, άστα να πάνε, φίλε μου. Είναι λογικό, δεν είναι να μείνει στον τόπο εδώ που βρίσκεται. Και ο τόπος αναβαθμίζεται και καλό είναι για την πόλη. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το μέλλον της? Αβέβαιο, αφού ακούγονται πάρα πολλά, τη στιγμή που ακούγεται κάτι θα εκτελεστεί κιόλας. Παράλληλα στο Δημότυχο, οι πολίτες ζητούν να ιδρυθούν και άλλες σχολές. Καλά, είναι να γίνει ένα ακόμη τμήμα. Αυτό πολλούς εκκαιρνάται. Από εδώ προσπαθούμε να έρθουν. Τώρα οι ανώτεροι και οι αρμόδιοι, αν δεν μας έχουν ξεγραμμένους, θα έρθουν, θα στείλουν. Αν μας έχουν ξεγραμμένους. Άλλη μια σχολή και νοσηλευτική και χωροφυλακή και δεν συμμαζεύεται. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί μας έχουν παρατήσει εδώ στον Εύρο. Μόνο για επιστράτευση μας έχουν. Τα πάντα πρέπει να γίνονται. Για να γίνει ανάπτυξη πρέπει να γίνουν έργα. Πρέπει να γίνουν.
γίνεται. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Εσείς... Πρέπει να γίνεται να υπάρχει δουλειά στον κόσμο, να δουλεύει, να εργάζεται ο κόσμο, να υπάρχει δουλειά στον κόσμο. Τώρα κάθε ένα τι κάνει αριστερά-δεξιά, πει να κοιτάμε για την πατρίδα μα. Βλέπω τα πράγματα, είμαστε άνεργοι. Βλέπω τα πράγματα όσο πηγαίνουν στο σκυλό. Τα προβλήματα είναι από το κεφάλι μα πάρα πολύ. Πρέπει να έρθει, οπωσδήποτε πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει γιατί όπω πάμε, μα πήρε κατηφόρα. Θα διάσει ο Εύρος. Κατάλαβες. Πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Εκατοντάδες πιστοί επισκέφτηκαν το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Αγίας. Το μοναστήρι απέναντι από την Αδριανούπολη προσελκύει επισκέπτες όλο το χρόνο. Την ώρα που η Ορθοδοξία έχει συγκλονιστεί από τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί στην ακριτική Νέα Βίσα, οι πιστοί προσέρχονται στο μοναστήρι της περιοχής. Παραμονή της εορτής τελέστηκε με θεόρτιο σε σπερινός και παράκληση. Η παράδοση αναφέρει ότι θέλημα της Αγίας Παρασκευής ήταν να βρεθεί η εικόνα της, που βρισκόταν θαμμένη μέσα στη γη. Και αφού ανεφανίστη επανειλημμένες φορές εις τον ίδιο χωρικό, τέλος ζωντανή τον προέταξε, τον προσέφ, τον έδωσε εντολή να σκάψει και να βρει την εικόνα της, δείχνοντας του παράλληλα το όραμα το πώς θα γινόταν εδώ ο τόπος. Πίστηκε ο χωρικός, έσκαψε, βρήκε την εικόνα και βγάζοντας την εικόνα ανέβλησε και το θαυματουργό αγίασμα, το οποίο χρόνια τώρα οι κάτοικοι της περιοχής αυτής και ιδιαιτέρως της Βίσας ευεργετούνται από τις ιάσεις του, ευεργετούνται από τις θαυματουργίες του, ιδιαίτερα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Ο ηγούμενος της Μονής Νέας Βύσης μίλησε για την ανέβρεση της εικόνας Αγίας Παρασκευής στην περιοχή και την προστασία που προσφέρει η Αγία. Η Αγία μας, αγαπητοί μου, είναι ζωντανή, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η Αγία Παρασκευή ζει μαζί με εμάς, παρότι εκοιμήθη, παρότι έζησε εκείνα τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρότι υπέστη τρικοδέστατα βασανιστήρια, παρότι αυτά ζει πρώτα απ' όλα στις καρδιές και στις ψυχές των πιστών, αλλά κυρίως ζει μαζί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν παραδείσο. Και από εκεί λοιπόν που είναι στρατευωμένοι μαζί με τον Χριστό μας, δέεται, προσεύχεται, πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών των αμαρτωλών. Αυτόν οι οποίοι προστρέφουμε στη χάρη της και ζητούμε την ευλογία της. Είναι άλλωστε γνωστό ότι θα μιλήσω και πάλι για τη Νέα Βίσα, αλλά είναι γνωστό στη Νέα Βίσα ότι όταν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά και χαρά, προστρέφω να ανάψω ένα κερί στην Αγία Παρασκευή. Επί μια δεκαετία το ζούμε καθημερινά και μία το βράδυ και δύο το βράδυ προσέρχονται άνθρωποι που έχουν την ανάγκη της Αγίας Παρασκευής, αλλά και για να την ευχαριστήσουν. Έμαθαν ένα ευχάριστο νέο, έμαθαν κάτι που περίμεναν, έρχονται να ανάψουν το κεράκι της και μάλιστα μου λένε, «Πάτερ, εμείς εκεί στο παλιό εκκλησάκι, το οποίο ξέρουμε από εκείνα τα χρόνια, και εκείνο το παλιό εκκλησάκι που όλοι μας έχουμε αναμνήσεις όμορφες,
όταν ακόμα εδώ δεν υπήρχε τίποτα, όταν ακόμα εδώ βρισκόταν ένας λόφος μόνο. Στο μοναστήρι πριν λίγες μέρες εγκαινιάστηκε το παρεκκλήσι του Οσίου Παϊσίου Πορφυρίου Ιακώβου. Να μπορούμε να διατρανώνουμε καθημερινά ότι ο τούτος ο τόπος είναι ελληνικός. Τούτος ο τόπος είναι χριστιανικός και δεν προτιθέμεθα να φύγουμε από εδώ. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ θα μείνουμε και εδώ αν χρειαστεί θα πεθάνουμε προκειμένου να υπερασπίσουμε αυτόν τον τόπο, τον Εύρο μας, το Βόρειο Εύρο, την Ορεστιάδα μας, τη Νέα Βίσσα, το Τρίγωνο και όλα τα χωριά και ολόκληρο τον Εύρο. Εδώ θα είμαστε για να δείξουμε στον οποιοδήποτε έλθει, αν τολμήσει να έρθει, ότι εδώ είμαστε όλοι μας. Μία ψυχή, ένα σώμα και ότι είμαστε αποφασισμένοι σε αυτόν τον τόπο που ήρθαμε πρόσφυγες να παραμείνουμε χωρίς να ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουμε εδώ. Αυτό το οποίο έχουμε. Οδέποτε οι Έλληνες είχαν επεκτατικές βλέψεις. Αλλά και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μας αφήσουν ήσυχους να διάγουμε τον βίο μας. Να μας αφήσουν ήσυχους να μπορέσουμε να λατρέψουμε τον Θεό μας. Αν και χθες έγινε ένα μεγάλο γεγονός που θα λέγαμε μας προβλημάτισε όλους και μας έβαλε σε σκέψεις. Δεν είναι το κτίριο, δεν είναι ο ναός της Αγίας Σοφιάς, αγαπητοί μου. Είναι ότι σιγά σιγά καταπατώνται τα σύμβολά μας. Την αντίθεσή του με την απόφαση της κυβέρνησης να παραμείνουν κλειστά τα σύνορα με τη Βουλγαρία εκφράζει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιό Μιλωνά. Η κυρία Μιλωνά υποστηρίζει ότι κύριο πρόβλημα με την αγορά της Βουλγαρίας και την εκροή συναλλάγματος έχουν άλλη κλάδη, όχι ο εμπορικός. Κλειστά παραμένουν τα σύνορα με τη Βουλγαρία για Έλληνες πολίτες. Κατηγορηματική ήταν η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιό Μιλωνά για το κλείσιμο των συνόρων με τη Βουλγαρία, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός όσον αφορά την ένδυση και υπόδηση με τη γειτονική χώρα. Έκλεισαν, όπως είπατε, βέβαια έκλεισαν για όλους. Έκλεισαν οριστικά. Όχι εμετάκλητα ευτυχώς, γιατί τα εμπορεύματα, ξέρετε, η διαγύνηση εμπορευμάτων δεν νομίζω ότι είναι αυτή η οποία θα προβληματίσει για κάποιον λόγο την ελληνική αγορά, τώρα όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες. Ναι, όντως έκλεισαν. Ξέρετε, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα εμείς με τη Βουλγαρία. Ότι έχουν κάποιοι άλλοι κλάδοι είναι γεγονός. Αλλά ως ένδυση και υπόδειξη δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με την αγορά της Βουλγαρίας. Όπως γνωρίζετε, εμείς το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαμε και ελπίζω να μην, εύχομαι να μην το έχουμε στο μέλλον, με την αγορά της Τουρκίας. Υπάρχουν όμως άλλοι κλάδοι που πραγματικά επλήγησαν και ακόμα υπάρχει θέμα. Ελπίζω να μην ξανοιχτεί πάλι ο κόσμος τόσο πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια υγειονομική κρίση την οποία δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να την πληρώσουμε, γιατί επιτρέψτε μου την έκφραση, την ικανοποίηση μια στιγμής να βάλουμε βενζίνη ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο, να μην την πληρώσουμε με την υγεία μας. Ας σκεφτεί ο κόσμος, ας συνετιστεί ο κόσμος, να κάτσει εδώ στον τόπο μας, να αφήσει τα χρήματά του εδώ, όσο μπορεί και όπως μπορεί, γιατί ξέρετε, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ό,τι πέφτει στην ελληνική αγορά, μένει στην ελληνική αγορά. Αυτό πρέπει να γίνει σημαία και θρησκεία. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε καλά. Άνοιξαν από ό,τι άκουσα όμως για το όσον αφορά τα εμπορεύματα, θα ρω ότι έχει ανοίξει το Ορμένιο, αλλά για τους πολίτες παραμένει κλειστό. Ας ευχηθούμε να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και από εκεί και πέρα το πότε θα το ανοίξουν δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνουν οι κυβερνώντες. Δυσάρεστη έκπληξη χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της ΕΕΒΟΠ, Χρήστος Σομπανίδης, στο κλείσιμο των συνόρων με τη Βουλγαρία.
Άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη ήταν από αυτές που συνηθίσαμε τελευταία να βλέπουμε όσον αφορά την διαχείριση της μη διάδοσης του COVID-19. Η δικιά μας περιοχή δεν είχε ποτέ φορτία τόσα για να δικαιολογούνται αυτές οι ακραίες, κατά τη γνώμη μας, αποφάσεις. Μέσα σε μια νύχτα έκλεισε το τελωνείο του Ερμενείου, το οποίο σε αντίθεση με άλλους σταθμούς διέλευσης έχει υποδομές να μπουν όσες απαραίτητες επιπλέον υπηρεσίες και υποδομές χρειάζονται για να ελεγχθούν αυτό που θέλουν να ελέγξουν, αλλά μέσα σε μια νύχτα να δημιουργούν ουρές με επαγγελματίες που οι περισσότεροι ήταν και ελληνικών συμφερόντων, νταλίκες, για να τους λένε γυρίστε πίσω και πάτε από τον Προμαχώνα, αυτό είναι μια ταλαιπωρία που δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να συμβαίνει. Γι' αυτό και πολύ σωστά το πήραν πίσω ο κύριος Χαρδαλιάς. Τελευταία μέρα η αποψινή για το μουσικό τριήμερο που διοργάνωσε η Δικαιπαός στο Ανοιχτό Θέατρο Ορεστιάδας. Χθες εμφανίστηκε η Μάρθα Φριτζίλα, παρουσιάζοντας υλικό από τη δική της δισκογραφία και καλλιτεχνών που αγαπά, πλαισιωμένη από τρεις μουσικούς. Τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Νίκο Παπαϊωάννου στο μπάσο και τον Βασίλη Ματζούκη στα τύμπανα.